Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, χιλιάδες φοιτητές από όλες τις σχολές της Αθήνας, χιλιάδες μαθητές και εργαζόμενοι, βουλιάξαμε για ακόμα μία φορά το Σύνταγμα, όπως κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες, μέσα από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις μας, όπως κάναμε την Τετάρτη, που πλημμυρίσαμε τους δρόμους της Αθήνας, που πλημμυρίσαμε τους δρόμους όλης της Ελλάδας. Και κάναμε κάτι ξεκάθαρο, ότι το έγκλημα αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε ούτε να ξεχαστεί, ούτε να συγκαλυφθεί. Γιατί γίναμε η φωνή των νεκρών μας. Η φωνή που ζητάει εκδίκηση. Η φωνή που ζητάει τώρα να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί οι υπεύθυνοι υπάρχουν. Και δεν είναι άλλοι από την πολιτική τους, δεν είναι άλλοι από το κράτος, την εταιρεία, την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις που διαχρονικά ακολουθούν αυτή την πολιτική που βλέπει τις ζωές μας για κόστος. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, οι Βαρουφάκηδες, όλοι όσοι έρχονται και παρέρχονται. Όλοι αυτοί που για να βγάλουν περισσότερα εκατομμύρια δεν διστάζουν να θυσιάσουν τις ζωές μας. Όλοι αυτοί που πανηγύριζαν από το 2009 μέχρι και σήμερα για το σπάσιμο του ΟΣΕ, για την ιδιωτικοποίησή του, για το ξεπούλημά του στην κρατική Ιταλική εταιρεία, που μας έλεγαν πόσο καλά είναι η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, είναι οι ίδιοι που σήμερα ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα, πιάνουν τα κεφάλια τους και μας λένε πως πρόκειται για ατύχημα, για ένα ανθρώπινο λάθος. Ως εδώ η κοροϊδία τους. Ας βγουν και αν μιλήσουν ειλικρινά. Ας πούν την αλήθεια. Γιατί ούτε λάθος ήταν, ούτε ατύχημα. Ήταν ένα καθαρά προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ήταν για ακόμα μια φορά τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Όπως είναι τα πάντα σήμερα. Γιατί αυτή η πολιτική που μετράει τις ζωές μας για κόστος, αυτή η πολιτική που δεν χωράει την ασφάλεια και την προστασία μας, γιατί κοστίζει παραπάνω από ό,τι προσφέρει, ακολουθείται σήμερα παντού. Ακολουθείται στις σχολές μας και οι φοιτητές το ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί είναι η πολιτική που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τη σύντηση, για τις υποδομές, για τις αιστείες, για τίποτα. Είναι η πολιτική που αφήνει τα πανεπιστήμια μας να στενάζουν κατά το βάρος της υποχρηματοδότησης, κατά το βάρος των ελλείψεων. Είναι η πολιτική που γέννησε τις εικόνες των πλημμυρισμένων πανεπιστημίων με τις πρώτες βροχές, όπως το γεωπονικό. Είναι η πολιτική που γέννησε την εικόνα του φοιτητή στη Θεσσαλονίκη να πέφτει από το αμφιθέατρό του, από το παράθυρο, γιατί δεν χωρούσε να κάνει μάθημα. Η πολιτική που έχει αφήσει τις αιστείες να ρημάζουν, όπως η παλιά αιστεία του Πολυτεχνείου. Είναι η πολιτική που κάνει τα πανεπιστήμια μας ολοένα και πιο ξένα για τις ανάγκες των φοιτητών, την ίδια στιγμή που τα κάνει ολοένα και πιο ελκυστικά για τις εργολαβίες και για τις επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις που αγοράζουν και πουλάνε έρευνα πάνω στις πλάτες μας, τις εργολαβίες από τη σύντηση μέχρι την καθαριότητα. Ως εδώ όμως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τα όνειρά μας. Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο πια με επιδόματα και να πεθαίνουμε με εισιτήρια. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γι' αυτό θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους αν χρειαστεί. Γιατί αν κάτι φάνηκε τις προηγούμενες μέρες, αν κάτι δείξαμε οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, είναι όταν συζητάμε συλλογικά μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους μας, όταν παίρνουμε αποφάσεις και τις υλοποιούμε, όταν οργανώνουμε τη δράση μας, μπορούμε να βγούμε νικητές. Μπορούμε να γινόμαστε πιο πολλοί. Μπορούμε να διεκδικούμε και να κατακτάμε τα δίκια μας. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτό τους εγγυόμαστε και από σήμερα και κάθε μέρα. Και για όσο χρειαστεί. Θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος για να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Γιατί έτσι απαντάμε στην πολιτική τους. Έτσι απαντάμε στην πολιτική τους που μας ζυγίζει για κόστος. Έτσι απαντάμε σε όλους αυτούς που έτρεξαν από την πρώτη στιγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ερμηνεύσουν την οργή μας. Να μας πούν να σοπάσουμε. Να μην διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Το δίκιο των νεκρών μας. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Γιατί σίγουρα όλοι μας, όταν είδαμε αυτές τις εικόνες. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν πόσο τελικά κοστίζει σε αυτό το σύστημα η ανθρώπινη ζωή. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ανάσα. Σίγουρα για αυτούς η δική μας ζωή κοστίζει πολύ λιγότερα από ένα εισιτήριο. Για μας όμως η ζωή μας κοστίζει πολύ παραπάνω από όλα τους τα κέρδη. Και δεν θα την ξεπουλήσουμε. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Και θα το κάνουμε πράξη. Κάθε μέρα. Τα ως εδώ που όλοι είπαμε όταν είδαμε αυτές τις εικόνες, τα ως εδώ που λέμε τα τελευταία χρόνια, σήμερα θα γίνουν ποτέ ξανά. Και μόνο εμείς μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό.